Συνάδελφοι συναγωνιστές, συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου, για να δημιουργήσουμε ένα κύμα εναντίον στους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας, ένα κύμα που θα διαδοθεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά θα φτάσει και σε όλες τις μεσογειακές ακτές. Η ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου, αλλά και την επιβεβαίωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχεδιάζει να δώσει γη και είδωρ για τη δημιουργία ανατολικής βάσης σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι όμως τυχαία η επιλογή αυτή? Η ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσχηματικά υποστηρίζει ότι θέλει να συμβάλλει τόσο στον δίθεν διεθνή αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και την υπεράσπιση των χριστιανικών πληθυσμών από τον Ισλαμοφασισμό τύπου ISIS, όσο και ότι η πρόθεσή της είναι η διασφάλιση των ενεργειακών αλλά και των γενικότερων γεωστρατηγικών συμφερόντων της χώρας στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Αλήθεια όμως, θα πιστέψουμε ότι η επιλογή να δοθεί έδαφος να πατήσει εκ νέου η νατοϊκή πότα στην περιοχή θα ωφελήσει τον ελληνικό λαό αλλά ευρύτερα και τους λαούς της περιοχής? Μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν θα μας πείσει ότι όταν βάζεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, μόνο αίμα και καταστροφή θερίζεις. Να θυμηθούμε τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, την επιχείρηση Σοκ και Δέος στο Ιράκ, την επέμβαση στη Λιβύη. Με πρόσημα την εξαγωγή δημοκρατίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στρατιωτικό βραχείο ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ, επέβαλαν τον δικό τους νόμο και τη δική τους τάξη στους λαούς των περιοχών αυτών, προκειμένου βεβαίως να διασφαλίσουν τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών για λογαριασμό των επιχειρηματικών τους ομίλων. Για τους λαούς όμως, ο λογαριασμός πληρώθηκε και πληρώνεται αδρά σε αίμα, εξαθλίωση και φυσικά ένα μεταναστευτικό ρεύμα άνευ προηγουμένου. Συναδέλφισσες, συναγωνιστές, είναι σαφές ότι η παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση των τελευταίων ετών επιβάλλει στους παγκόσμιους οικονομικούς λέοντες την αναδιανομή της πίτας, ώστε να διασφαλιστεί η αυριανή τους κερδοφορία. Σε αυτά τα σχέδια εντάσσεται και η διελκυστίνδα για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί ακριβώς προσβλέπουν τυποδιοκτικά και μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου, όπως οι γνωστοί για την εθνική του συνείδηση πετρελαιάδες και εφοπλιστές, οι οποίοι πιέζουν στην έστω και υποόρους πρόσβασή τους στους υγρούς και αέριους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου, λειτουργώντας σαν τις ΣΥΕΝΕΣ που περιμένουν το μερίδιό τους από τη λία μεγαλύτερων θηρευτών. Απέναντι σε αυτές τις υπεριαλιστρικές επιδιώξεις, ποιος είναι όμως ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος του λαού? Να αποδεχθούμε τον ισχυρό κίνδυνο να συνθλιβούμε από τις μιλόπετρες των αδυσόφητων διεθνών ανταγωνισμών στα πλαίσια μιας δίθεν πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής? Να δεχθούμε την κρυζοποίηση του Αιγαίου και τις προκλήσεις της τουρκικής αστικής τάξης που με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ πιέζουν για τη συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του τόπου με συνεχή κίνδυνο θερμά επεισόδια και έναν διόλου απίθανο υπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή? Να αποδεχθούμε να μετατραπεί η χώρα μας σε ορμητήριο επεμβάσεων με στόχο την υποδιγέτηση των λαών της ευρύτερης περιοχής? Να επιτρέψουμε τις διεθνείς πολιτικές να συνεχίσουν να παράγουν ορδές εξαθλειωμένων ανθρώπων που εκτοπίζονται βία στο βωμό του πολέμου και της συνεχούς αλλαγής των συνόρων? Ή ακόμα να αποδεχθούμε το ρόλο της εξαθλειωμένης τρούμπας στο καλώς ήρθε δολάριο, μιας και κατά τους κυβερνητικούς κύκλους η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδομών της περιοχής μας, όπως νοσοκομεία, θα συνδεθεί με την έλευση των παγκόσμιων σφαγέων? Συνάδελφοι συναγωνιστές, δεν πρέπει σε κανέναν αγωνιστή, αντιπεριαλιστή, φιλιρινιστή, κάθε απλό άνθρωπο που επιθυμεί απλά την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών και την καταδίκη των άδικων πολέμων που εξυφαίνονται σε βάρος τους και πάντα προς όφελος της απανταχού οικονομικής ελίτ, να σοπάσει απέναντι σε τέτοια τωρινά και μελλοντικά εγκλήματα. Πρέπει να είναι σε αγωνιστική εγρήγορση, ώστε να ματαιώνει τα σχέδια των υπεριαλιστών, να επιβάλλει στις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως προσήμου να μην βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στη διευκόλυνση τέτοιων σχεδίων. Βασικό όπλο μας είναι η ανάπτυξη ενός ρωμαλαίου, οργανωμένου κινήματος που θα βάζει φρένο σε όποιες τέτοιες επιδιώξεις και θα τοποθετεί το πρόβλημα από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Αναγκαίο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες και να πραγματοποιηθούν δράσεις, να επιτευχθεί ο συντονισμός φορέων αλλά και απλών ανθρώπων με αγωνιστική διάθεση, για να ενισχυθεί η φωνή που θα πρωτοφωνάξει την αντίθεσή της στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ολιγαρχίας του πλούτου στην περιοχή και όχι μόνο. Ο δρόμος των λαών ήταν, είναι και θα είναι ο δρόμος της πάλης ενάντια σε όσους τους επιβουλεύονται εντός και εκτός συνόρων. Ευχαριστώ.